Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την ανέβρεση του πιλότου του ιδιωτικού ελικοπτέρου που το πρωί έπεσε στη θάλασσα στην παραλία Χλάδι της Εύβοιας. Η πτήση γινόταν υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες και εν μέσω συνεχούς βροχόπτωσης. Ο πιλότος ήταν εξαιρετικά έμπειρος με καριέρα στις ένοπλες δυνάμεις και η απεσταλμένη μας Βαλεντίνα Καραγεωργίου είναι μαζί μας για να μας μεταφέρεις, Βαλεντίνα, όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σε θρύλερ εξελίχθηκε η πτήση του ελικοπτέρου Αγκούστα Α109, το οποίο ξεκίνησε από τις Αθήνες και είχε τελικό προορισμό την βιομηχανική περιοχή του Βόλου, όταν ξαφνικά χάθηκε από τα ραντάρ και κατέπεσε εδώ στην παραλία του Αχλαδίου, στην Βόρεια Εύβοια, όπου και βρισκόμαστε. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελικόπτερο επέβαινε ένα άτομο, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν πολύ έμπειρο πιλότο, με προϋπηρεσία μάλιστα στις ένοπλες δυνάμεις, ενώ αυτή τη στιγμή στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις του λιμενικού, επιχειρούν 4 πλωτά σκάφη, καθώς όμως και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας Super Puma μαζί με άντρες της αστυνομίας αλλά και της ΕΜΑΚ στενίζουν την περιοχή, όλη την παραλία από άκρη σε άκρη, έτσι ώστε να καταφέρουν να βρουν τα ίχνη του ελικοπτέρου, ενώ όπως γνωρίζουμε στο σημείο σπέβδει από στιγμή σε στιγμή και μονάδα βατραχανθρώπων, προκειμένου να βοηθήσουν και αυτοί στις τιτάνιες αυτές προσπάθειες. Εμείς μιλήσαμε, να σου πω, Ράνια, μαζί με αρκετούς αυτόπτες μάρτυρες. Όπως μας είπαν οι περισσότεροι, είχαν ήδη βγει έξω εκείνη τη στιγμή στις αυλές τους, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη η κακοκαιρία ηλίας, προκειμένου να δουν τι συμβαίνει. Είδαν όμως πολύ και το ελικόπτερο, το οποίο άρχισε ξαφνικά να χάνει. Θα έχουμε, Βαλεντίνα, και τις επόμενες ώρες εξελίξεις επί του θέματος. Εσύ είσαι στην περιοχή αυτές τις ημέρες. Μια περιοχή που επλήγει από την κακοκαιρία. Μετέφερε μας την κατάσταση που επικρατεί τώρα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε πολύ έντονες βροχοπτώσεις εδώ στην Βόρεια Εύβοια και πιο συγκεκριμένα στις Ροβιές που βρισκόμασταν εμείς από το πρωί. Αυτή τη στιγμή η βροχόπτωση έχει σταματήσει, το ίδιο και οι άνεμοι έχουν κοπάσει. Αυτό που βλέπω εγώ είναι κάπως καλύτερη εικόνα, ωστόσο μάλιστα υπάρχουν αρκετά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Υπάρχουν όμως και πλημμυρισμένα σπίτια από την χθεσινή ημέρα. Βαλεντίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Βιβλική, κυρίες και κύριοι, είναι η καταστροφή από τη Νέα Θεομηνία που έπληξε χθες το βράδυ το Βόλο. Οι κάτοικοι που δεν είχαν προλάβει να συνέλθουν από τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ πριν από 20 μέρες, είδαν τις περιουσίες τους να βουλιάζουν και πάλι στα λασπόνερα. Η συνάδελφος Δήμητρα Τζιότζιου είναι στην περιοχή και θα μας πεις, Δήμητρα, τι έχεις καταγράψει. Να σου πρωτοπεριγράψω, Ράνια, η αγριά πλέον μοιάζει βομβαρδισμένη στην κυριολεξία. Κατεστραμμένες περιουσίες και λάσπη παντού για δεύτερη φορά μέσα σε 20 μέρες. Βλέπουμε τώρα ανθρώπους να ξεθάβουν τα αυτοκίνητά τους από τη λάσπη. Άλλα αυτοκίνητα έχουν καταλήξει μέσα στη θάλασσα. Επίσης, αυτοκίνητα τα παρέχει ορμητικό σχήμαρο 250 μέτρα μακριά. Οι άνθρωποι, όταν καταλάγει τη βροχή, πήγαν να τα δέσουν σε δέντρα, αλλά δεν μπορούσαν δυστυχώς να τα σώσουν. Είναι απελπιστική η κατάσταση. Δεν αντέχουμε άλλο πλέον, λένε, να ζήσουμε και τρίτη καταστροφή, γιατί την περιμένουν και αυτοί. Θα φύγουμε από τα σπίτια μας. Νομίζαμε χθες ότι θα πνιγούμε. Ανέβηκαν στους τελευταίους ορόφους για να μπορέσουν να σωθούν. Και όλα αυτά λένε επειδή δεν καθαρίστηκαν τα ποτάμια, Ράγια. Ίδια η κατάσταση και στο Βόλο, βεβαίως. Και εκεί στους περιοχές που είχαν πληγεί και στην προηγούμενη κακοκαιρία, όπως το παλιό λιμεναρχείο. Και εκεί οι άνθρωποι προσπαθούν να βγάλουν τις λάσπες και το νερό μέσα από τα σπίτια τους. Είναι, Δήμητρα, αυτές οι εικόνες που μας μεταφέρεις, που καταδεικνύουν το μέγεθος της καταστροφής. Να σε ευχαριστήσω πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πολύ δύσκολες είναι οι τελευταίες ώρες για την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια. Το κύμα της κακοκαιρίας έπληξε την περιοχή για περισσότερο από 6 ώρες. Οι κάτοικοι των χωριών Ασμίνιο, Πευκή, Αρτεμίσιο και Γούβες έλαβαν το πρωί μήνυμα 112 για απαγόρευση κυκλοφορίας. Τρομακτική ήταν η κατάσταση στα άσπρα σπίτια Βιωτίας. Τεράστιοι όγκοι νερού και λάσπης παραλίγο να πνίξουν τους κατοίκους. Όγκος νερού που κατέβηκε από το βουνό προκάλεσε σοβαρές ζημιές. Στη Λιβαδιά το Χαλάζι ισοπαίδωσε καλλιέργειες βαμβακιού. Αντιμέτωποι με τη νέα κακοκαιρία ήλθαν και πάλι οι κάτοικοι του Δήμου Παλαμά. Το χωριό Ορφανά πνίγηκε στις λάσπες. Στη Λάρισα πολλά χωριά κενώθηκαν για να γλιτώσουν από την Θεομηνία. Τα νερά χυμάρου απείλησαν τους κατοίκους και μετέτρεψαν σε λίμνη την παλιά εθνική οδό Λάρισας Βόλου. Το πέρασμα της κακοκαιρίας προκάλεσε έντονα προβλήματα και στα Χανιά, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Και πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Θοδωρή Κολυδά για να ενημερωθούμε για την εξέλιξη του φαινομένου
Πότε θα υποχωρήσει η κακοκαιρία, Θοδωρή? Καλό μεσημέρι. Έχει αρχίσει να υποχωρεί η κακοκαιρία, Ράνια. Σιγά σιγά και οι βροχές μειώνουν την έντασή τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ουσιαστικά μέχρι και αργά το απόγευμα να μην έχουμε κανένα πρόβλημα σε καμία περιοχή της χώρας. Εκείνο που πρέπει να σημειώσω βέβαια είναι ότι αύριο αλλά και την Παρασκευή θα διατηρηθεί ο καιρός άσχετος, δηλαδή με κάποιες μπόρες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, από την Εύβοια δηλαδή ουσιαστικά Κυκλάδες, Κρήτη, στα νοτιότερα δηλαδή τμήματα της χώρας και στην ανατολική στερεά. Και επίσης να πω ότι το μεσημέρι και το απόγευμα αυτές τις δύο μέρες θα έχουμε κάποιες παροδικές βροχές ή καταιγίδες πάνω από τις υπηρετικές περιοχές, σαφώς μικρότερης διάρκειας και έντασης των προηγουμένων. Ο καιρός ουσιαστικά από Κυριακή και μετά φαίνεται να ανοίγει, να βελτιώνεται σχεδόν σε όλη τη χώρα και να ανεβαίνει η θερμοκρασία, Ράνια. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πολύ. Και εδώ τελείωσε και το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star Channel. Για συνεχή ενημέρωση μπορείτε πάντα να επισκέπτεστε το star.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Shopping Star. Δείτε όλες τις εξελίξεις της ημέρας με αναλυτικά ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα, αποψινός καλεσμένος ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης. Κυρίες και κύριοι, καλό και χαρούμενο απόγευμα να έχετε. Γεια σας.